Είναι η στιγμή που ιδιωτικά σκάφη μεταφέρουν φαγητό και προμήθειες από κατοίκους και επιχειρηματίες του φιλόξενου και γραφικού χωριού Μύρτος Ιεράπετρας στη φρεγάτα Λίμνος του πολεμικού ναυτικού που βρίσκεται ανοιχτά του παραθαλάσσιου οικισμού στο Λιβικό Πέλαγος. Ξεκινήσανε, πήραν ένα τηλέφωνο και επειδή εδώ μια διπλανή μου πιτσαρία δεν ήξερε πώς να μεταφέρει αυτά τα αγαθά, ας πούμε, στο αυτό μου. Μου λένε αν μπορώ να προσφερθώ και προσφέρθηκα. Μετά πήρα την ιδέα και λέω αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να πληρώνουν. Προστατεύουν όλη την Ελλάδα, όλη την Κρήτη. Αλίμονο να φτάνουν σε αυτό το σημείο να πληρώσουν και το φαγητό τους. Δεν το δέχομαι με τίποτα. Μετά ακολούθησε, συσπηρωθήκαμε εδώ μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Έδωσε εντολή σε όλα τα εστιατόρια, όχι υποχρεωτική, ό,τι θέλει ο καθένας. Πήγαμε 4-5 τόνους νερά, τα ίδια κάποια αναψυκτικά. 100-200 κοτόπουλα, τα ψιά με γάβρους, καλαμαράκια, μαρίδες, μπαρμπούνια, μουσακάδες, παστίτσια, μακαρόνια, συσκευασίες μακαρόνια, ξηράτροφη, καρπούζια, πεπόνια, ό,τι μπάμιες, ό,τι είχε ο καθένας. Πρωτοβουλία η οποία προκάλεσε συγκίνηση στο πλήρωμα της φρεγάτας Λίμνος, η οποία πρωταγωνίστησε στο περιστατικό με το τουρκικό πλοίο Kemal Reis. Η Κρήτη έχει το χαρακτηριστικό στοιχείο που δεν το έχουν πολλές περιοχές. Ανεπτυγμένο το αίσθημα της φιλοξενίας, ανεπτυγμένο το αίσθημα του εθελοντισμού, της προσφοράς. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια και λειτουργώντας με βάση αυτή τη λογική, κάναμε κάτι ασήμαντο, το οποίο έχει εξελιχθεί σε πολύ σημαντικό από πλευρά δημοσιότητας. Ασήμαντο ήταν αυτό που κάναμε. Το να ψήσει η γυναίκα με 3-4 φαγητά, είτε το χωριό, είτε ταβέρνες του χωριού, δεν είπε κανένας, το ευχαριστηθήκανε. Το είδε τότε το βράδυ που βγήκαμε όλοι στο χωριό. Είναι μια σημαντική ένδειξη ότι εμείς που είμαστε στεριά και παλούμε σε στέρεο έδαφος, είμαστε μαζί τους, τους σκεφτόμαστε, έτσι το είδανε και οι ίδιοι από ό,τι είδα. Και εν πάση περιπτώσει τα παιδιά μας είναι εκεί μέσα. Οι άνθρωποι οι οποίοι προστατεύουν την ακεραιότητά μας και την ειρήνη στην περιοχή. Μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ώρων, κάτοικοι και επιχειρηματίες συγκέντρωσαν τα ψιά με φαγητό, φρούτα, νερά και όχι μόνο, τα οποία φορτώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά σκάφη στη φρεγάτα μετά από συνεννόηση του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Μύρτου Ιεράπετρας. Οι άνθρωποι λέει έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, αυτό που γίνεται εδώ στην Κρήτη δεν το έχουμε ζήσει ποτέ και πουθενά. Αυτό είπαν οι άνθρωποι. Συγκινήθηκαν. Και εμείς τους ευχαριστούμε που κάθονται εδώ πέρα, όπως καθώς τους είπα, οτιδήποτε σε κάποια κίνδυνο, οτιδήποτε χρειαστεί, να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους, θα έχουν ό,τι χρειαστούν δίπλα τους, από γη, από αέρα, από θάλασσα, έχουμε σκάφη παντός καιρού να βοηθήσουμε. Και αυτά που, τις τσιπνάδες που κάνουν οι Τούρκοι, να τα ξεχάσουν, γιατί ακούγεται ότι το γαϊδουρονής είναι δικό τους. Δεν πρόκειται να πατήσει Τούρκος εδώ ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά τους. Σας το λέω και το υπογράφω. Σε αυτό που είναι το σημαντικό, δεν είναι τόσο τα φαγητά. Φαγητά έχουν οι άνθρωποι. Είδα μια χαρά, ένα γέλιο, ενθουσιασμένοι, μας πάνε αξιοκυβερνήτες, πήγαμε να χειράσει ό,τι θέλαμε. Είδα μια... Μου είπαν ότι από 20 Ιουλίου λείπουν από τα σπίτια τους. Φαγητό με αγάπη από τους κατοίκους και επιχειρηματίες προς τη φρεγάτα Λίμνος, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι τους, ενώ αντίστοιχες πράξεις αγάπης και ευγνωμοσύνης υπήρξαν και σε άλλες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού, οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή εδώ και 1,5 μήνα.